Μια πρόσφατη δικαστική απόφαση του εφετείου της Πάτρας δίνει ακόμα ένα κίνητρο στους δικυκλιστές ώστε να φορούν το κράνος τους. Σύμφωνα με την απόφαση, μοτοσυκλετιστής που είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα το οποίο δεν προκάλεσε, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν φορούσε το κράνος του, έχασε τη μισή αποζημίωση. Και πολύ καλά, δεν πρέπει να μπαίνεις καθόλου. Κράνος πρέπει να φοράνε όλοι, είναι βασικό. Χωρίς κράνος είναι κίνδυνος μεγάλος, παιδιά. Ακόμα και αν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας δεν έχει ευθύνη για το τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε, έχει ευθύνη για το μέγεθος της σωματικής βλάβης που υπέστη, εφόσον δεν φορούσε κράνος. Η συνυπετιότητα σε μια τέτοια περίπτωση δεν είναι κάτι καινούριο. Η απόφαση του μονομελούς εφετείου της Πάτρας είναι σταθμός όμως, γιατί ο δικυκλιστής δεν χάνει ένα μικρό μέρος της αποζημίωσης, αλλά το 50%. Το δικαστήριο προσδιορίσε το κόστος της θεραπείας του συγκεκριμένου οδηγού στις 2.500 ευρώ. Έκρινε όμως ότι το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται ο οδηγός για τη δαπάνη αυτή πρέπει να μειωθεί στο μισό. Δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί? Γιατί κάποιοι που δεν όπως εμείς που δουλεύουμε delivery, καλή ώρα, και δεν φοράμε κράνος, δεν μπορείς το κράνος να το έχεις 8 ώρες πάνω στο κεφάλι σου. Μια ώρα, δύο ώρες, ναι, αλλά μετά από το κεφάλι αρχίζει και πονάει. Δεν πρέπει δηλαδή να περιμένουμε τον νόμο να μας τιμωρήσει για να πρέπει να φοράμε κράνος. Εγώ το φοράω γιατί αισθάνομαι γυμνός να το φορέσω και φύγω. Γιατί θέλω όταν φεύγω από το σπίτι μου να γυρίσω όπως ξεκίνησα. Σε πολλές χώρες η συνυπετιότητα ισχύει. Οι νέες συνθήκες όμως που δημιουργούνται με την περαιτέρω μείωση της αποζημίωσης αγγίζουν μεγάλο ποσοστό των αναβατών, καθώς η Ελλάδα είναι σταθερά στις πρώτες θέσεις της κατάταξης με τη μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται δικυκλιστές.